σε ένα μέρος το οποίο θέλω με την εκλεκτή μας καλεσμένη να συζητήσουμε για θέματα τα οποία εμένα μου κινούν πολύ το ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι η κυρία Μαρία Τερζάκη, είναι πρόεδρος και ιδρύτρια της Στέγης Ευζωίας και Αριστείας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία που μου δίνει τη ευκαιρία να μοιραστώ πράγματα μαζί σας που μας αρέσουν, που μας κάνουν πιο χαρούμενους, πιο αποτελεσματικούς ανθρώπους. Και είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Η χαρά είναι δική μας, γιατί είναι θέματα τα οποία όχι μόνο δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, αλλά θεωρώ ότι και πρέπει να τα φέρνουμε και περισσότερο έτσι, στην επιφάνεια και στη δημόσια συζήτηση και να τα συζητάμε. Ξέρετε, κυρία Τερζάκη, κάπου νιώθω ότι έχουμε μείνει στα πεζά της ρουτίνας και της καθημερινότητας και αποφεύγουμε λίγο να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά, είτε μέσα μας, είτε στον χώρο της επιστήμης και της τέχνης γενικότερα. Έτσι είναι, γιατί επιδιδόμαθα στην αναζήτηση των βορειοπεοριστικών μας αναγκών, με την δουλειά μας, με τα παιδιά μας, με την οικογένεια. Μάθαμε κάποια πράγματα, μας έμαθαν οι γονείς μας. Μάθαμε κάποια πράγματα, με αυτά προσπαθούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας και ξεχνιόμαστε. Ενδεχομένως όμως να υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο δεν το ξέρουμε. Και θα ήταν κατάλληλο να το αναζητήσουμε, να ψάξουμε, να δούμε, παρατηρώντας την ίδια τη ζωή μας. Αν παρατηρήσουμε ότι όλο αυτό που εμείς εφαρμόζουμε στη ζωή μας κάπου δεν είναι αποτελεσματικό, κάπου δεν μας κάνει τους ίδιους χαρούμενους ή τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, καλό είναι να σκεφτούμε λίγο και να πούμε «Μωρέ, μήπως πρέπει να αλλάξω κάτι, μήπως για ποιο λόγο δεν πάει καλά αυτό, μήπως δεν το ξέρω τελικά καλά». Αυτό έχουμε μια δυσκολία να το αμφισβητήσουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί είναι εδραιωμένο πια σαν πεποίθηση, σαν, είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό είναι το που μας βοηθάει εμάς και βοηθάει και όλους τους ανθρώπους, την οικογένειά μας, τους αγαπημένους ανθρώπους, και είναι πολύ δύσκολο να το αμφισβητήσουμε. Όμως έρχεται κάποια στιγμή που για πολλούς ανθρώπους αναγκάζονται να το αμφισβητήσουν. Γιατί παρατηρούμε ότι ενώ έχουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας και ειδικά τις εποχές που ζούμε, υπάρχουν σε αυθονία τα αγαθά, λέμε οικονομική κρίση, αλλά εν τέλει όμως μια χαρά. Είναι και οι ταβέρνες γεμάτες και υπάρχει μια ευκολία στη διαβίωσή μας σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως οι άνθρωποι δεν είμαστε χαρούμενοι. Νιώθουμε ότι κάτι μας λείπει. Κάτι είναι που δεν ξέρουμε, κάτι είναι που δεν έχουμε. Συνεχώς νιώθουμε ότι μας λείπει κάτι. Κάποιοι άνθρωποι το νιώθουν περισσότερο, αυτό, ότι τους λείπει κάτι. Κάποιοι άνθρωποι το νιώθουν λιγότερο. Κυνηγάμε με λάθος τρόπο το λεγόμενο ευζώ και θέλω να πάμε σε αυτό με δεδομένους και τους στόχους και τους σκοπούς της Στέγης Ευζωίας και Αριστείας, που τι κάνει, βάζει μέσα τη συζήτηση για την τέχνη, βάζει τη συζήτηση για την γνώση, για την ουσιαστική ευζωία. Ακριβώς αυτό. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή να σκεφτούμε και να αμφισβητήσουμε αυτό που ήδη ξέρουμε ή κάποια από αυτά που ξέρουμε και να πούμε πώς πρέπει να ζω. Ο τρόπος που ζω είναι εντάξει. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξω, εκεί μπαίνω στην προοπτική, να μάθω πια να ζω. Γιατί το να μάθουμε να ζούμε δεν μας το μαθαίνει κανείς, είναι δική μας ευθύνη. Οπότε εκεί αρχίζω να αναζητώ και να ψάχνω τι σημαίνει ευζωία, τι σημαίνει αληθινή ευζωία. Έναντι της ψευδούς ευζωίας, γιατί σήμερα νομίζουμε ότι αν έχουμε μια καλή δουλειά, εάν καταναλώνουμε πολλά χρήματα, εάν έχουμε, ικανοποιούμε όλες μας τις επιθυμίες, όλα ό,τι χρειαζόμαστε, μπορούμε να είμαστε και μέσα μας ασφαλείς, γαλήνοι, πλήρεις, όμως δεν συμβαίνει αυτό. Ναι. Εκεί λοιπόν αναζητούμε να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο τρόπος ζωής για μας, που είναι δική μας ευθύνη. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Να επιδίδομαι συνεχώς στην κατανάλωση αγαθών, γιατί αυτό μου δίνει μια ικανοποίηση, ή μήπως θα πρέπει να βάλω ένα μέτρο σε αυτό, γιατί πρέπει να ψάξω και κάτι άλλο. Μήπως από τη φύση μου σαν άνθρωπος χρειάζομαι και κάτι άλλο. Δεν χρειάζομαι δηλαδή μόνο να κάνω ένα ταξίδι, να πάω σε μια ταβέρνα, να έχω το σπίτι μου, που όλα αυτά βεβαίως τα χρειάζομαι. Όμως μήπως χρειάζομαι και κάτι άλλο. Αυτό. Εκεί λοιπόν ξεκινάμε. Όταν θέσουμε αυτές τις απορίες στον εαυτό μας, εκεί ξεκινάμε λοιπόν να είμαστε στην προοπτική να μάθουμε το ευζήν, να μάθουμε την αληθινή ευζωία, να μάθουμε αυτό το βίο καταρετήν που λέμε, θα επικοινωνήσουμε και στην ημερίδα μας μεθαύριο. Γιατί αυτό το μαθαίνουμε. Και είναι αυτή η δική μας. Άρα μαθαίνεται η ευζωία. Ακριβώς, μαθαίνεται. Μαθαίνετε, δεν μας το έχει μάθει κανείς, είναι δική μας ευθύνη αυτό. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, η πολιτεία μας μαθαίνει τους τρόπους να βιοποριστούμε, αλλά αυτό είναι δική μας ευθύνη. Παλιότερα βέβαια... Μαθαίνουμε να επιβιώνουμε, όχι να ζούμε. Ακριβώς, να επιβιώνουμε. Σε πολύ πολύ παλιές εποχές, σε άλλες κοινωνίες βέβαια, εντάξει, η πολιτεία μάθαινε αυτή την ευζωία στους πολίτες. Έχουν περάσει όμως αιώνες από τότε. Τώρα είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα. Και εμείς λοιπόν λίγο μπαίνουμε σε μια προοπτική να θυμηθούμε πώς εκείνες οι κοινωνίες ήταν πιο δίκαιες. Και βάζουμε λοιπόν τις αρετές στην μαθητεία μας. Και ξεκινάμε λοιπόν να μάθουμε τις αρετές. Όχι για να μάθουμε να ζούμε. Όχι όμως ως κανόνες τις αρετές, όχι ως κανόνες. Αλλά στο να με οθήσουν, να σκεφτώ, να αμφισβητήσω αυτό που ήδη ξέρω, να πάω λίγο παραπέρα τη σκέψη μου και μετά να το κάνω και πράξη. Άρα οι αρετές έρχονται σαν όπλα μέσα από αυτή την μαθητεία, έρχονται σαν το πλωστάσιό μας. Ακριβώς, είναι το πλωστάσιό μας. Ναι. Γιατί μας οθούνε να σκεφτούμε, που είναι πολύ βασικό, το πρώτο βήμα για να αμφισβητήσουμε ή να πάμε τη ζωή μας παραπέρα, είναι να σκεφτούμε, να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, να σκεφτούμε αυτό που κάνω, μήπως επισέρχεται κάποιας διόρθωσης, μήπως έτσι όπως φέρομαι στο παιδί μου, παραδείγματος χάρη, και παρατηρώ το παιδί μου, δεν έχω καλή σχέση μαζί του. Εγώ όμως νομίζω ότι τα δίνω όλα. Εγώ νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος γονιός. Και τελικά παρατηρώ ότι με το παιδί μου δεν έχω την καλύτερη σχέση. Μήπως κάνω κάτι λάθος. Μήπως χρειάζεται να διορθώσω κάτι. Εκεί τώρα έρχεται η σοφροσύνη, ας πούμε, μια αρετή, η φρόνηση, και με βάζει, με οθεί να σκεφτώ. Πώς συμπεριφέρομαι στο παιδί μου. Ο τρόπος αυτός, μήπως είναι κάτι άλλο. Και εκεί μπαίνω σε ένα συλλογισμό. Και εν τέλει, αφού σκεφτώ, συλλογιστώ, λάβω υπόψη μου τα δεδομένα, καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Τώρα είμαι έτοιμος να κάνω πράξη αυτό το νέο που κατέληξα, να αφήσω την παλιά μου συμπεριφορά και να υιοθετήσω μια καινούργια συμπεριφορά, μια καινούργια συνήθεια. Μια εσωτερική συζήτηση λοιπόν. Ακριβώς. Αυτές τις αρετές, κυρία Τερζάκη, τις έχουμε όλοι, απλά τις ξεχνάμε ή τις κατακτάμε. Λέει ο Πλούταρχος ότι τις έχουμε όλοι εγγενώς μέσα μας, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα, όμως θα πρέπει να μας τις διδάξουν και μετά να τις κάνουμε πράξη. Άρα λοιπόν μαθαίνονται, καλλιεργούνται οι αρετές. Άρα έχετε εδώ και ο ρόλος και ο σκοπός της στέγης. Ακριβώς, αυτός είναι ο σκοπός της στέγης λοιπόν. Και μετά... Να ξεδιπλώσει τις αρετές μπροστά μας. Αφού εμείς πρώτα τις μάθουμε, τις θυμηθούμε, εμείς, μέσα από το εμείς σαν ομάδα, μέσα από το εμείς μετά προχωράμε σε δράσεις. Είναι πιο εύκολο για ένα παιδί ή για έναν ενήλικα? Και για το να... ρωτάω αυτή, γιατί το παιδί φαντάζομαι ότι έχει την αθωότητα, δεν έχει φίλτρα. Είναι ένα σφουγγαράκι το οποίο απλά ρουφάει ότι του δίνουμε το παιδικό εγκέφαλος. Και ένας ενήλικας φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο κλειδωμένος, πιο δύσκολος να ανοίξει. Ο ενήλικας έχει υιοθετήσει συμπεριφορές, πεποιθήσεις, συνήθειες χρόνων και χρόνων και πολύ δύσκολα μετακινείται. Γιατί είναι απαραίτητο να μετακινηθεί η πεποιθήσή του, το συναίσθημά του, ο φόβος του να αποδυναμωθεί για να δεχτεί το νέο. Ενώ το παιδί είναι ένα άγραφο καρτί. Αν ένα παιδί από νήπιο μπει στην προοπτική της λειτουργίας των αρετών είναι πάρα πολύ εύκολο. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε στη Στέγη Ευζωίας και Αριστείας και στα οποία έχω δει και εικόνες και βλέπουμε και εμείς, έρχονται και μικρά παιδιά, μικροί μαθητές. Τι σας κάνει εντύπωση στα λεγόμενά τους? Πολλές φορές νομίζω ότι η σοφία των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δικιά μας. Καταρχάς να πω ότι έχουμε διασκευάσει τους μύθους, ούτως ώστε να μπορούν ακριβώς να μιλήσουν στα παιδιά, να ενεργοποιήσουν δηλαδή αυτό το εγγενός που έχουν. Ναι. Έχουμε συγκινηθεί αληθινά. Δεν έχουν και ξεπεράσει την προσδοκία μας το πώς τα παιδιά, το πόσο δεκτικά είναι τα παιδιά και το πόσο ανταποκρίνονται σε αυτό. Απαντάνε. Ναι. Απαντάνε, τους αρέσει, το χαίρονται, δεν κουράζουν, γιατί εμείς τους λέμε ότι οι αρετές δεν απαγορεύουν παιδιά τίποτα και δεν είναι και κανόνες. Mm. Απλά βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Yeah. Τι σημαίνει φίλος? Τώρα μαθαίνετε τη φιλία στο δημοτικό. Mm. Τι σημαίνει φίλος για σένα? Όποιος μου πει καλημέρα είναι φίλος μου. Για σκεφτείτε, αφού έχουν δει και το βίντεο και έχουμε περάσει τα μηνύματα μέσα στο βίντεο. Και θυμόμαστε αυτό το παλιό φίλος στον εγκυνδύνης γυγνός και το ξαναθυμόμαστε ξανά. Οπότε μέσα λοιπόν από τις ερωτήσεις τα παιδιά ενεργοποιούνται και απαντούν δικές τους απαντήσεις. Δεν τα έχουν ξανακούσει αυτά που λένε. Τις απαντήσεις αυτές δεν τις έχουν ξανακούσει ξανά. Είναι δικά τους. Αυτό είναι αρετή. Να μην παπαγαλείς κάτι που σου είπαν. Ναι. Σας δυσκολεύει η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε στα παιδιά? Τι θέλω να πω, η γλώσσα είναι ίδια προφανώς. Προσπαθείτε ενδεχομένως να τους τα δώσετε πιο απλά ή τελικά πιο απλά προσπαθείτε στους ενήλικες για να κατανοήσουν ή να δεχτούν μάλλον πιο εύκολα? Θα σας πω, εμείς έχουμε μελετήσει τα φιλοσοφικά κείμενα, την επιστήμη μέσα από την εμπειρία, τα έχουμε ερευνήσει. Έχουμε φέρει τη φιλοσοφία με τόσο απλό τρόπο στη ζωή μας και στα παιδιά και σε εμάς. Με ένα πολύ απλό τρόπο που είναι κατανοητό. Οπότε στα παιδιά τους μιλάμε για τις φιλοσοφικές αρετές και κατανοούνε. Γιατί τους το δίνουμε με τον τρόπο αυτό και το κατανοούνε. Να. Απλά. Να. Γιατί η φιλοσοφία είναι για να μας κάνει τη ζωή μας καλύτερα. Έτσι. Για να μας οθήσει να βρούμε εμείς έναν τρόπο να ζούμε καλύτερα. Δεν μας δίνεται τίποτα έτοιμο. Είναι δική μας εργασία. Ποια αρετή κερδίζει περισσότερο τα παιδιά? Η φρόνηση, όταν τα οθείς να σκεφτούν. Ναι. Ναι. Και τους λες, σηκώνουν τα χεράκια. Σταματήστε, stop. Σκεφτείτε. Περιμένετε, θα σκεφτούν όλοι. Και μετά, γιατί και νιώθουν μια χαρά, μια ικανοποίηση, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι δικό τους. Δεν τους το είπε κάποιος. Σκεφτήκαν, αλλά τους δώσαμε το σενάριο διασκευασμένο στα δικά τους μέτρα, την εικόνα, τους το είπαμε, τους το μιλήσαμε, τους είπαμε για μας τι σημαίνουν αρετές και μετά τα ρωτάμε και έχουν μια απάντηση δικιά τους. Και νιώθουν πολύ χαρά γι' αυτό. Μαγικό αυτό που ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Θέλω, έτσι όσο μας επιτρέπει και ο χρόνος, να προλάβουμε να πούμε και για την ημερίδα την οποία έχετε προγραμματισμένη τώρα για τον Δεκέμβριο. Φιλοσοφία και ψυχολογία συνομιλούν για τις αρετές. Ναι, γιατί να σας πω, μόνο η φιλοσοφία δεν χρειαζόμαστε και την ψυχολογία. Γιατί οι συλλογισμοί που κάνουμε όταν λέμε να σκεφτώ, θα σκεφτώ πρώτα αυτό που ξέρω. Την πεποίθηση, την πνεδρεωμένη που γνωρίζω. Για να περάσω μέσα το συλλογισμό, μέσα από την πεποίθηση είναι απαραίτητο να γνωρίζω συμπεριφορές, κίνητρα, τη γνώση της ψυχολογίας. Να. Πρώτον αυτό, συνομιλούν. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, η φιλοσοφία είναι ψυχολογία. Και αυτό είναι... Ακριβώς. Ένας συνδυασμός εξαιρετικός, γιατί ξέρετε, καμιά φορά λέμε φιλοσοφία ή ψυχολογία για τις αρετές. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί, είναι σε κόντρα, όχι. Είναι σε σύγκρουση, όχι. Στηρίζει μία την άλλη. Δηλαδή η φιλοσοφία συμπληρώνει την ψυχολογία και η ψυχολογία συμπληρώνει τη φιλοσοφία. Γιατί τα κείμενα όπως μας έχουν δοθεί από την αρχαιότητα, που σε αυτά φασιζόμαστε, ειδικά του Αριστοτέλη και του Πλουτάρχου, αυτά τα κείμενα από μόνα τους, αν δεν έχεις και τη γνώση της ψυχολογίας, δεν παραλαμβάνεις την ουσία τους, το νόημά τους. Οπότε και επίσης αυτά τα κείμενα ακριβώς απευθύνονται στην ψυχή, Γιατί η φιλοσοφία γεννήθηκε για να βοηθήσει τον άνθρωπο, για την ψυχή του ανθρώπου. Τώρα βέβαια η ψυχολογία έχει γίνει επιστήμη ακαδημαϊκή. Στην αρχαιότητα όμως η φιλοσοφία... Δεν υπήρχε χωριστή επιστήμη, ως χωριστή επιστήμη η ψυχολογία. Η φιλοσοφία ήταν... Ακριβώς. Παλιά η φιλοσοφία ήταν φιλοσοφία ζωής. Ενώ τώρα είναι ακαδημαϊκή επιστήμη η φιλοσοφία. Ναι. Πείτε μας λίγο το χρόνο και τον τόπο της ημερίδας. Η ημερίδα θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο στις 22 Δεκεμβρίου. Το θέμα της το είπαμε. Θα είναι βέβαια πάντα με την υποστήριξη της Περιφέρειας. Και φέτο θα έχουμε και τη συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικές τη Φιλοσοφίας της Αυτογνωσίας. Και θα έρθει και ο καθηγητής από την Αθήνα. Και θα το παρουσιάσουμε και εδώ στις 20 του μήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για αυτή την συζήτηση. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα, όμως σας ευχαριστώ για αυτή την επαφή και για αυτή την, έτσι, ανθρώπινη προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.